Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της θέλει να πετύχει η Ομόνοια στο σαββατιάτικο αγώνα του Γάση Πίστη στις 6 κόντρα στην Πάφο FC. Πρόβλημα προέκυψε με τον Σκέμπρη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση την ώρα που συνεχίζει τη θεραπεία του ο Μπαντιμπαγκά. Στην πράσινη αποστολή αναμένεται να είναι ο Δημήτρης Χριστοφή. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει η ΑΕΚ την Κυριακή στις 6 κόντρα στον Εθνικό στο Δασάκι. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια, δεν χάθηκε κάτι, τόνισε ο Κρίστιανσεν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Σε αλλαγές στην άμυνα αναμένεται να προβεί ο Δανός τεχνικός. Τις θέσεις των τιμωρημένων, Πόλο και Τόνιο, θα πάρουν όπως φαίνεται η Νίνου και Σαϊθάρα αντίστοιχα. Σίγουρα είναι εκτός ο τραυματίας Λαμπάν, αγώνα δρόμου κάνει ο Μητίδης. Να αφήσουν πίσω τα γεγονότα του Τσιρίου, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης ο Αντρέ Πάους και να επικεντρωθούν στον Ερμή. Αμφίβολος για το μάτς με τους φτεροπόδαρους είναι ο Τόνι Κάλβο, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Με το ίδιο σκεπτικό χειρίζεται την κατάσταση στον Απόλλωνα ο Πέδρο Εμμάνουελ, ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα του χωρίς να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα για το μάτς με την Αγία Νάπα. Δεν θα προχωρήσει στην ΑΕΛ, όπως φαίνεται, η περίπτωση του Μάριου Σουμούντικα. Εργάζεται στην Άστρα Γκιουργκού ο Ρουμάνος και είναι δύσκολο να σπάσει το συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα η ομάδα της Λεμεσού να εξετάζει άλλες περιπτώσεις. Παρελθόν από τον Ερμή αποτελεί ο Απόστολος Μακρύδης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του που έγινε αποδεκτή. Όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει ο Νίκος Παναγιώτου με βοηθό του τον Γιάννη Οκά.